Ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα μας ενημερώσει καταρχήν για το τι συζητήθηκε σήμερα στην συνάντηση την οποία έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Κοέν. Κύριε εκπρόσωπε. Είναι εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ακούσουμε και το σχόλιο από την κυβέρνηση. Όπως πολύ εύστοχα ανέφερε και ο κύριος Κοέν, ήταν μια εξαιρετική συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε καταρχήν θέματα ασφάλειας και άμυνας. Θεωρούμε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή ως παροχίας ασφάλειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε συζήτηση για τις τριμερείς συναντήσεις που γίνονται σε συνεργασία και με την ελληνική κυβέρνηση, καθώς επίσης και για αυτές που αναμένεται να γίνουν το πρώτο 15ήμερο Ιανουαρίου. Έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις συνεργασίες που έχει στο ίδιο θέμα η Κυπριακή Δημοκρατία με συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Συζητήθηκε το Κυπριακό, η ανάγκη να γίνει κατάλληλη προεργασία, έτσι μια ενδεχόμενη νέα διάσκεψη για το Κυπριακό να μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Να αναφέρω ότι δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αναμενόμενη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας αντιλαμβάνεστε ότι το Κυπριακό και ειδικότερα το θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων θα συζητηθεί. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν οι διμερείς μας σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις. Σε συνέχεια και της επίσκεψης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο υπάρχει επιθυμία για περαιτέρω δράσεις που θα ενισχύσουν τις οικονομικές μας σχέσεις. Και τέλος συζητήθηκαν τα θέματα ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα αυτά που θα γίνουν στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε σχέση με τον Κυπριακό, είχε κάτι καινούριο να προσκομίσει ο κ. Κοέν? Όχι, δεν υπήρξε κάτι καινούριο. Επαναλαμβάνω την κοινή, αν θέλετε, άποψη ότι η αναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο είναι σημαντική και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κύριε εκπρόσωπε, το Κυπριακό περνάει μέσα από την ενέργεια και με φόντο και την συμφωνία την οποία θα υπάρξει στις 5 του Δεκέμβρη, δηλαδή λίγες μέρες για τον East Med, λίγες μέρες πριν τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Υπάρχει αυτή η διασύνδεση και η Τουρκία τουλάχιστον το βλέπει αυτό, γιατί σίγουρα εκτός από το Κυπριακό και τα ενεργειακά θα τεθούν σε συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν. Κοιτάξτε, οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι κάτι που είναι υπό την προϋπόθεση απόφασης μιας τρίτης χώρας. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις εξελίξεις. Ο ενεργειακός μας σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά. Μια Τουρκία η οποία απουσιάζει από τον διάλογο για τα ενεργειακά θέματα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μας ακριβώς λόγω της παράνομης παρουσίας της στην Κύπρο και αντιλαμβάνεστε ότι εναπόκειται στην Τουρκία αν πραγματικά επιθυμεί να συμμετάσχει στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για αυτά τα θέματα θα πρέπει να προχωρήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Κύριε Εκπρόσωπε, έχει ζητηθεί μεταφορά κάποιων μηνυμάτων από τον βοηθό Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, σε σχέση και με τη συμμετοχή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών επ' αυτού? Συζητήθηκε και αυτό το θέμα, γνωρίζετε, είναι γνωστή η θέση μας, είναι γνωστή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί που επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη στιγμή και το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά γιατί το θεωρούμε σημαντικό, είναι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και ποια αποτελέσματα θα προκύψουν, ειδικότερα για την ουσία του κεφαλαίου της ασφάλειας και των εγγύσεων. Κάποιο μήνυμα στον κύριο Ακιντζή που θα δει το απόγευμα? Όχι, δεν υπήρξε, δεν συζητήθηκε κάτι σε σχέση με την συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Κατερίνα, νομίζω ότι όπως τουλάχιστον φάνηκε από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η συνάντηση από ό,τι φαίνεται Τσίπρα-Ερντογάν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα επικεντρώνει ουσιαστικά τα βλέμματα για να δούμε τι θα προκύψει από την συγκεκριμένη συνάντηση τόσο αναφορικά με το Κυπριακό και με το πώς Αθήνα και Άγκυρα πια βλέπουν την όλη διαδικασία, έτσι ώστε να ετοιμαστεί μια αντίστοιχη συνάντηση όπως αυτήν η οποία έγινε στο Κράντς Μοντανά, αλλά πιο οργανωμένη και σίγουρα με πιο απτά αποτελέσματα, όπως τουλάχιστον έχει διαμηνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν μάλιστα τρεις φορές όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό το ζήτημα και ανέφερε τη σημαντικότητα της συνάντησης Τσίπρα-Ερντογάν την ερχόμενη εβδομάδα. Από εκεί και μετά, ανοιχτή πρόσκληση για την ενέργεια και για συμμετοχή της Τουρκίας στις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται, μόνο φυσικά με προϋπόθεση πρώτα τη λύση του Κυπριακού, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
εκπρόσωπος, λέγοντας παράλληλα ότι η Λευκωσία προχωράει κανονικά το ενεργειακό της πρόγραμμα. Και από εκεί και μετά, φυσικά, Κατερίνα, όλα τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν, ειδικά τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ένα ζήτημα που η Ουάσιγκτον δίνει πολύ ιδιαίτερη σημασία και για ακόμη μια φορά τονίστηκε, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κομβικός ρόλος τον οποίο έχει πλέον η Λευκωσία στην ευρύτερη περιοχή. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη, για την ενημέρωση. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή σύνδεση και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.